Λοιπόν, πριν τις δείξω τρεις τρόπους πώς θα κόψω και να ενώσω στη σκηνή, πείτε μου πώς μπορώ να κάνω τα δύο άκρα τέσσερα. Πώς μπορώ να κάνω τα δύο άκρα τέσσερα. Κόψτε. Θα τα κόψω στη μέση, είναι μια εύκολη λύση. Η λύση δική μου είναι εξής, ενώνω τα χέρια και τα άκρα γίνονται τέσσερα. Έτσι. Όμως, Γεωργία, το μυστήριο δεν είναι ότι έχουμε τέσσερα άκρα. Έλα πιο κοντά από το βάσο. Αλλά ότι έχω μία θηλιά, γιατί κανονικά στην κοσίδα, για τέσσερα άκρα, πόσες θηλιές πρέπει να έχω. Κανονικά για τέσσερα άκρα, πόσες θηλιές πρέπει να έχουμε. Δύο! Σωστά, δύο! Αυτό σημαίνει ότι έχω δύο σκηνιά του ίδιου μήκους. Έλα ρε παιδιά. Αλλά μόνο το καταλάβατε, πάμε πάλι την αρχή. Και πάμε στο κομικό της υπόθεσης, γιατί η Γεωργία θα κρατάει τα δύο άκρα, κάτω τα δύο άκρα και εγώ τη θηλιά. Και έγινε. Έλα ρε. Για να συνεχίσω θα πρέπει να βάλω τα άκρα μες στη θηλιά. Λες εδώ, τα άκρα μπαίνουν, συγχωνεύονται μες στη θηλιά. Κοίτα ρε παιδί. Κατάλαβες. Πρώτος τρόπος για να κόψεις και να ενώσεις ένα γερό κομμάτι της σκηνή. Κόψε μου λίγο εδώ πάλι. Επειδή είναι μαμακερέα, πάμε να φύγονται. Ωραία. Θέλουμε τα δύο άκρα μεταξύ τους, δες πολύ προσεκτικά. Θέλω να κόψεις. Εδώ. Α, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Καλύτερα να χρησιμοποιήσω το δικό μου ψαλίδι. Έτσι. Έλα ρε. Το χειροκρότημα στο τέλος της Γεωργίας. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος για να κόψεις και να ενώσεις ένα καιρό κομμάτι της μιας, θα σου πάει. Πρώτος τρόπος. Ο δεύτερος και αγαπημένος μου, χρησιμοποιώ το ψαλίδι, να χρησιμοποιήσω το δικό σου σκηνή.